Θα πάμε στην Τήλο. Για ποιο λόγο όμως θα πάμε στην Τήλο, καθώς εκεί το νησί πρωτοπορεί, λέει κατά κάποιο τρόπο αντίο στα απόβλητα, με όχημα την συντονισμένη ανακύκλωση, εκεί το κάνουν πράξη, δεν είναι μόνο στα λόγια, και την επαναχρησιμοποίηση. Και από ό,τι μαθαίνουμε, οι κάτοικοι έχουν δεχτεί με πολύ μεγάλο δηλαδή είναι πολύ θετική στην ανακύκλωση, σε ποσοστό μάλιστα που ξεπερνάει το 86%. Ναι. Πλέον δεν υπάρχουν κάδοι και ανακυκλώνουν με το δικό τους πρωτοποριακό τρόπο. Λέω τώρα να μας τα πει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τήλο, ο κύριος Στάθης Κοντός. Δεν είναι κακό να παραδειγματιζόμαστε, να παίρνουμε ιδέες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλά, καλησπέρα στην Κρήτη. Τι κάνετε, εσείς πώς είστε, καλά? Μια χαρά, είναι πανέμορφο το νησί σας, η αλήθεια είναι. Όσοι έχουμε βρεθεί το γνωρίζουμε. Η κίνηση πώς πηγαίνει, και μετά θα μιλήσουμε και για το σχεδιασμό. Τουριστικά. Νομίζω είμαστε στο ίδιο κλίμα που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος πριν από λίγο. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Ελπίζουμε η ακρίβεια γενικά που έχει χτυπήσει τελευταία να μην επηρεάζει τον τουρισμό. Τα μηνύματα είναι θετικά. Και γενικά η σεζόν έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Αρκετά καλά, μπορώ να πω. Αν κάποιος θέλει να κάνει κράτηση τώρα εκεί στο νησί, υπάρχει περιθώριο για τον Ιούνιο, για τον Ιούλιο? Ιούλιο, ναι. Ιούνιο-Ιούλιο, ναι, υπάρχει περιθώριο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο, από ό,τι πληροφορούμε, τα καταλήμματα είναι σχεδόν γεμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κοντέ, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το πρωτοποριακό σχεδιασμό που υλοποιείται. Για πείτε μας λίγο. Γιατί τόσος δώρος, θετικός δώρος για το νησί? Γιατί είναι το μέλλον. Η κυκλική οικονομία και η διαχείριση των αποβλημάτων και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι το μέλλον, πιστεύω, και για τον τόπο μας, ειδικά για τα μικρά κρητικά νησιά, και για την Ευρώπη. Σε κοινωνίες σαν τη δική μας, που είναι συνεκτικές και μικρές σε πληθυσμό. Οπότε, πρακτικά, τι έχετε κάνει, τι έχετε υιοθετήσει? Να σας πω τι έχουμε υιοθετήσει εμείς. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα σύστημα διαλογής στην πηγή. Δηλαδή, η διαλογή γίνεται στα σπίτια. Το κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τις ανάγκες του, ξεχωρίζει τα απόβλητά του σε 3-4 ρεύματα. Και είναι σκαλωτό αυτό, δηλαδή ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Εγώ, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι μου έχω 4 διαφορετικά ρεύματα. Στο διπλανό σπίτι, επειδή καπνίζουν και έχουν ακόμα από τσίγαρα, έχουν 5 ρεύματα. Ή μπορεί να έχουν 4 γιατί δεν έχουν μωρό. Τα απορρίμματα γενικά, ο διαχωρισμός αυτός γίνεται σπίτι και όλα τα απορρίμματα μαζεύονται σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα. Ξενοδοχείο-ξενοδοχείο. Είναι καθημερινή αυτή την περίοδο η αποκομιδή. Υπάρχει, ο παλιός Κοιτά έχει αναμορφωθεί, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κέντρο διαλογής. Πηγαίνουν εκεί πέρα, ξεχωρίζονται σε επιπλέον ρεύματα, 7 με 8 ανάλογα με το είδος τους. Γίνονται μπάλες και πηγαίνουν στην Αθήνα για ανακύκλωση. Γενικά, να ξέρετε, στην Τήλο έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να μην χρησιμοποιούμε καθόλου κοιτά. Δεν πηγαίνει σε υγειονομική ταφή τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Εξωτερικούς κάδους έχετε? Κάδους υπάρχει? Όχι. Τίποτα. Έχουν φύγει όλοι οι κάδοι. Οι κάτοικοι πώς αντιλαμβάνονται? Ξέρετε, ο Έλληνας, είτε ζει σε νησί, είτε ζει σε μεγάλο, σε αστικό κέντρο, κάπως δυσανασχετεί στην αλλαγή. Δεν ξέρω, οι κάτοικοι πώς το έχουν πάρει? Οι κάτοικοι το έχουν πάρει θετικά, σας είπα. Συμμετέχουν όλοι στο πρόγραμμα. Και όποιος έρχεται, γιατί κάποιοι δεν είναι μόνιμοι, είναι κάποιοι μένουν στη Ρόδο, εντάσσονται αμέσως στο πρόγραμμα και το αφομοιώνουν. Το μεγάλο στοίχημα για το έργο είναι οι επισκέπτες. Πώς θα καταφέρουμε τους επισκέπτες και τους τουρίστες να αφομοιώσουν αυτό που κάνουμε εδώ στην Τήλο? Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για όλους μας. Δηλαδή, ο επισκέπτης να μπει στη λογική του zero waste, να μην ψάχνει τον κάδο, να ξέρει που θα τα αφήσει. Και πώς θα διαχειριστεί ακόμα και τα σκουπιδάκια που βγάζει στην παραλία. Γιατί δεν υπάρχουν κάδοι έξω για να τα πετάξει. Υπάρχουν μόνο σε μερικά κεντρικά σημεία. Ξέρετε, τρεις κάδοι που έχει 3 ρεύματα. Πλαστικό, τα σύμμεκτα και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Είναι αυτό το περίφημο πράσινο, το πράσινο μονοπάτι που έχετε αποφασίσει να διαβείτε. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει τα επόμενα χρόνια? Ξέρω ότι γίνεται μία αρχή μετά. Κοιτάξτε να δείτε, η Τήλος έχει βάλει κάποιους στόχους. Αυτή τη στιγμή είμαστε, δεν ξέρω αν ξέρετε, είμαστε και το πρώτο πράσινο αυτόνομο ενεργειακό νησί της Μεσόγειου. Δηλαδή το γνωρίζετε. Άρα, το Zero Waste ήρθε και ακούμπωσε σε αυτό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το κομμάτι που λέγεται καύσιμα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο net metering, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας και της και γενικά των δημόσιων οχημάτων που χρησιμοποιούμε, των δημόσιων οχημάτων, είναι ηλεκτρικά. Το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχουμε πάει στην ηλεκτροκίνηση, έχουμε 5 ηλεκτρικά οχήματα και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να πάρουμε άλλα 5.
και θα κάνουμε και ένα μεγάλο μέτρο. Οπότε να μην έχουμε καθόλου πετρέλαιο και να μην έχουμε καθόλου ανάγκη από καύση. Καθόλου ανάγκη. Τέλος πάντων, να περιορίσουμε τις ανάγκες μας σε καύσιμα όσο δυνατόν περισσότερα και προχωράμε. Το επόμενο σχέδιο είναι διαχείριση υδάτων. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Το νερό, το επόμενο πλάνο μας. Μάλιστα. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει Τύλος μέσα από την επαφή μας σήμερα εδώ στην Κρήτη, ποιο είναι? Κυκλική οικονομία. Κυκλική οικονομία. Σωστή διαχείριση των πόρων που έχουμε, θα τους χρειαστούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτούς βλέπουμε και αυτούς κοιτάμε μπροστά. Μάλιστα. Το παρόν που δημιουργούμε εμείς είναι για τα παιδιά μας, είναι για το μέλλον. Κύριε Κοντέτη, καλησπέρα μας, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και με ευχαριστώ το καλό πολύ. Να τα πούμε και από κοντά να πάμε και στην Τύλο, έτσι δεν είναι? Φαντάζεσαι λοιπόν την εικόνα του Ηρακλείου εδώ να μην έχουμε ούτε έναν κάδο σε όλους τους δρόμους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το φαντάζεσαι μόνο. δεν νομίζω στην πράξη να γίνει κάτι. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Να λοιπόν.